Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ένα άγριο έγκλημα έχει αναστατώσει την Πελοπόννησο και την Αργολίδα. Για στεγερή δολοφονία ενός 52χρονου άντρα που βρέθηκε νεκρός μέσα σε μια λίμνη αίματος στο σπίτι του. Ένα θρίλερ που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και για το οποίο θα μας δώσει το ρεπορτάζ η συνάδελφος Κατερίνα Κουρτέλη. Κατερίνα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Θέμη. Όπως πολύ σωστά είπες, ένα θρίλερ που βρίσκεται σε εξέλιξη. Και μάλιστα το περίεργο είναι ότι δεν ακούστηκε τίποτα μέχρι χθες το βράδυ, τη Δευτέρα το μεσημέρι, όταν ο αδερφός του 52χρονου, ο οποίος βρέθηκε νεκρός μέσα σε μια λίμνη, πολύ σωστά ανέφερε, και μάλιστα κάτω από το κρεβάτι, είχε πάει στο σπίτι του, όπου έμενε μόνος του ο 52χρονος, λόγω του ότι δεν είχε φτιάξει οικογένεια, προκειμένου να του και τσιγάρα όπως συνήθιζε. Τον έψαξε, δεν τον βρήκε εκεί πρόχειρα μέσα στο σπίτι και τελικά τον βρήκε κάτω από το κρεβάτι σε μια λίμνη αίματος, όπως λένε οι πληροφορίες. Θα έμεινε να το πούμε αυτό, όλο αυτό που λέμε. Λοιπόν, φυσικά στην αστυνομία, η οποία έστρεψε εκεί, μαζεύτηκε όλο το χωριό και πραγματικά τον παρέλαβε το ΕΚΑΒ, πήγε στην Κόρινθο, έγινε και δυστυχώς ο επίλογος θα παιχτεί αύριο στο χωριό Σκηνοχώ, όπου θα γίνει και η κηδεία του 52χρονου. Τώρα, ως προς τα αίτια, πολλά είναι αυτά που σχολιάζονται και ακούγονται στο χωριό. Φυσικά, ενδεχομένως για κάποια ληστεία εν πρώτη, δεδομένου ότι δεν υπήρχαν άλλοι ηλίθιος άνθρωπος, παρότι είχε κάποιες ιδιαιτερότητες, όπως λένε πάντα, και οι κάτοικοι του χωριού. Ωστόσο, όμως, ήταν πάρα πολύ ήσυχος, έβγαινε λίγο από το. Φαίνεται ότι έτσι όπως ακούσαμε και σε κάποιες μαρτυρίες ότι είχε υπάρξει περιστατικό ουσιαστικά ληστείας και στο παρελθόν. Και ακριβώς. Όλα αυτά είναι ζητήματα τα οποία φαντάζομαι μπαίνουν στην εξέταση των αστυνομικών αρχών, οι οποίοι εξελίσσουν την έρευνα. Κατερίνα, να σε ευχαριστήσουμε, να περάσουμε εμείς σε αυτό το σημείο να δούμε τα όσα δήλωσαν ορισμένοι από τους κατοίκους του χωριού στην Κατερίνα Κουρτέλη. Το αδερφό μου παιδί. Ήρθαν εδώ, ποιος θα τους δει, τι έγινε. Νύχτα ήταν, μέρα ήταν. Και το κοπανίσανε, δεν τους έδινε λεφτά, ποιος ξέρει τι έγινε. Τι ακριβώς έγινε, για πείτε μας, πότε τι αφού δεν είδαμε, γιατί δεν μας αφήσανε να μπούμε μέσα. Μας κρατήσανε έξω. Από ό,τι είπανε, τον βρήκανε αιματοκυλημένον. Ο αδερφός του ήρθε να του φέρει φαγητό όπως του φέρνε συνέχεια. Και τσιγάρα και τον βρήκε. Και τον βρήκε χτυπημένον και τον είχαν βάλει νομίζω κάτω από το κρεβάτι. Δεν είδαμε γιατί δεν μας αφήσαν να πλησιάσουμε. Έκτοτε τον πήραν στο νοσοκομείο και τώρα νομίζω τον έχουν πάει αυτή τη στιγμή για νεκροψία. Και αύριο είπαν στα νοικοκυριά. Πότε τον βρήκατε, χθες απόγευμα. Ήταν ελεύθερο το παιδί και έμενε μόνος του, συντηριότανε μόνος του, δεν ενοχλούσε από ό,τι ξέρουμε και κανέναν. Θέμα είναι για τα χρήματα, γιατί είχε πάρει τη σύνταξη, όπως και άλλες καναδιοφορές. Άλλες καναδιοφορές τον είχαν χτυπήσει και του τα είχαν πάρει. Αυτοί είναι οι ίδιοι, πιστεύω θα είναι, που ξέρουν, παρακολουθούν πότε παίρνουν οι ηλικιωμένοι τη συντάξη. Ακριβώς δεν ξέρουμε ποιοι ήταν. Τι ηλικία είχε. Στα 52 χρονών ήταν. 52. Στην αστυνομία είδα τον αδερφό του, τον ρώτησα και μου λέει ότι σκότωσανε τον Πέτρο. Και τίποτα άλλο, και περιμέναμε να έρθει ο ιατροδικαστής. Ήρθε αργά το βράδυ, 6 ώρα, 6 και τον πήρε, τον πήγανε στην Κόρινθο. Και παραπέρα δεν ξέρουμε τίποτα. Πώς τον βρήκε, τι σας είπε ο αδερφός? Δεν μας είπε τίποτα. Είπε ότι τον βρήκε σκοτωμένον. Πάμε στην πολιτική διάσταση των πραγμάτων. Η Νέα Δημοκρατία αρχίζει να ξεκαθαρίζει τον χάρτη ενόψη των αυτοδιοικητικών εκλογών, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να ανακοινώνει έμεσα για εξυπηρετήσεις τη στιγμή που θα παρέχει. Μέσα στις επόμενες λίγες μέρες θα υπάρξουν και οι ανακοινώσεις για την Πελοπόννησο, με τον Παναγιώτη Νίκα να έχει κλειδώσει, την ώρα που από τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας μήνυμα εστάλει για τις τυχόν διαφοροποίησεις. Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Άρτα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης γνωστοποίησε ότι το κόμμα του θα στηρίξει εκ νέου 6 εν ενεργεία περιφερειάρχες που πρόσκειται στη Νέα Δημοκρατία και θα διεκδικήσουν την εκλογή τους. Πρόκειται για τους Απόστολο Τζικώστα στην Κεντρική Μακεδονία, Χρήστο Μέτιο στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Κώστα Αγοραστό στην Θεσσαλία, Αλέξανδρο Καχρημάνη στην Ήπειρο, Γιώργο Χατζημάρκο στο Νότιο Αιγαίο και Χριστιανά Καλογύρου στο Βόρειο Αιγαίο. Επειδή οι περιφέρειες είναι εργαλεία τα οποία υλοποιούν αναπτυξιακή πολιτική, ότι θα παρέχουμε ξεκάθαρη πολιτική στήριξη
και θα διεκδικήσουμε να κερδίσουμε με την σημαία της Νέας Δημοκρατίας όσο το δυνατόν περισσότερες περιφέρειες γίνεται. Λοιπόν, θα ανακοινώσουμε εντός των επόμενων 10 ημερών τις οριστικές μας επιλογές για τις περιφέρειες. Την ίδια ώρα, όπως σημειώνεται σε ρεπορτάζ του reporter.gr, έγκυρες πηγές από την Πειραιώς αναφέρουν ότι έχουν κλειδώσει και είναι ζήτημα ημερών η ανακοίνωση ότι θα λάβουν το χρήσμα της Νέας Δημοκρατίας. Η πρώην ευρωβουλευτής Ρόδη Κράτσα για τα Ιόνια νησιά, ο δήμαρχος Καλαμάτας Παναγιώτης Νίκας για την Πελοπόννησο και ο αντιπεριφερειάρχης Εύβοιας Φάνης Πανός για τη Στερεά Ελλάδα. Κατόπιν αυτών των αποφάσεων, σε εκκρεμότητα παραμένουν τα γαλάζια χρήσματα στις περιφέρειες Αττικής, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας και Δυτικής Μακεδονίας. Το τοπίο και σε αυτές τις περιφέρειες αναμένεται να ξεκαθαρίσει το αργότερο μέχρι το τέλος του τρέχοντος μήνα. Τέλος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε και ένα ξεκάθαρο μήνυμα για τυχόν διαφοροποίησης των κομματικών στελεχών σε ό,τι αφορά διαφορετικές επιλογές από τη στήριξη του κόμματος στις περιφέρειες. Καταλαβαίνετε ότι έχω μία, και νομίζω λογικό, μία λογική απέτηση, θα έλεγα, τα στελέχη τα οποία έχουν συγκεκριμένο κομματικό αξίωμα να συντάσσονται επί της αρχής με τις κεντρικές επιλογές του κόμματος. Μένουμε στην πολιτική διάσταση των πραγμάτων και τα όσα επισημαίνουν στο μέτωπο της οικονομίας και έχουν μεγάλο ενδιαφέρον. Είχαμε και νέα βουτιά σήμερα στο χρηματιστήριο. Χάθηκαν περίπου 3,146 δισεκατομμύρια ευρώ μέσα σε τρεις ημέρες. Και αυτό το σκηνικό δημιουργεί έτσι και μια μεγάλη εκτενή συζήτηση για τα στοιχεία της ανησυχίας που ενδεχόμενα εμπεριέχει. Στην άκρη της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας, να καλησπέρισουμε τον βουλευτή του Κινήματος Αλλαγής Αρκαδίας, τον κύριο Δησέκο Στανινόπουλο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Βλέπουμε έντονες πιέσεις και αναταράξεις το τελευταίο διάστημα στην οικονομία και σίγουρα όλα αυτά προδιαθέτουν ένα σκηνικό ανησυχίας. Εκτιμάτε ότι υπάρχει θέμα? Κοιτάξτε να δείτε, θέλω να σας θυμίσω σε όλους ότι στην τρίτη ανακεφαλοποίηση που έκανε την αχρίαστη η κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ, το ελληνικό κράτος, ο κόσμος, οι πολίτες έχασαν τα 25 δισεκατομμύρια που είχαν βάλει, είχε βάλει το ελληνικό δημόσιο και θα έπρεπε κάποια στιγμή να τα πάρει. Αυτά τα δόρισε ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Καμένος και η κυβέρνησή τους, τα 25 δισεκατομμύρια που ήταν από στο τούκουσου, δηλαδή του ελληνικού δημοσίου τις μετοχές, στα μεγάλα φαντ. Σας θυμίζω ότι η Τράπεζα Πειραιώς την αγόρασε ένας μεγάλος, αποκλείοντας τους εσωτερικά τους Έλληνες επιχειρηματίες, την αγόρασε ένας μεγάλο φαντ, ο κύριος Πόλσον, με περίπου 300 εκατομμύρια. Σήμερα είμαστε σε κάτι το οποίο όλοι το γνωρίζουν. Συνδέεται βεβαίως με τα κόκκινα δάνεια και με όλα αυτά που έχουν γίνει τον τελευταίο καιρό και βεβαίως συνδέεται με την ανάπτυξη της οικονομίας. Όλα αυτά που λέει ο κύριος Τσίπρας είναι παραγωγία. Η αγορά τα βλέπει αυτά. Αντί να ενισχύσει την υγιή υπερχρηματικότητα, προσπαθεί να ενισχύσει, να ενισχυθεί ψηφοδηρικά και πρέπει να γνωρίζετε σε όλα αυτά θα αντιδράσουν, θα αντιδράσει η πραγματική οικονομία και θα ελπίζω να μην ξαναγυρίσουμε στα ίδια. Ναι, αυτό το τελευταίο που σημειώνεται, το ελπίζουμε να μην ξαναγυρίσουμε στα ίδια, προδιαθέτει μια ανησυχία. Το σημειώνω ή υπάρχει αυτό το λεγόμενο μαξιλαράκι, ενδεχόμενα υπάρχουν κάποια ζητήματα που έχουμε ασφάλεια. Μα κοιτάξτε να δείτε, όταν οι τράπεζες δεν μπορούν να χρηματοδοτήσουν την ελληνική οικονομία, δεν μπορεί να προχωρήσει η ελληνική οικονομία. Μα οι τράπεζες δεν είναι για να λειτουργήσουν. Αυτό που είναι ο ρόλο του είναι να λειτουργήσουν με κεφάλαια προ τι ελληνικέ επιχειρήσει, έτσι ώστε στου μικρομεσαίους, στον νέο επιχειρηματία, στον νέο αγρότη, για να μπορέσει να λειτουργήσει. Αν δεν μπορέσουν να το κάνουν αυτό, δεν έχει καμία αξία. Τότε όλη αυτή τη διαδικασία που κάνουν δεν χρειάζεται να υπάρχουν. Άρα, το λέω με μια ακρότητα για να καταλάβει ο κόσμος. Άρα το ζητούμενο είναι ότι αφού πρώτα τα δώσαμε, χαρίσαμε 25 δις σε τέσσερις μεγαλοεπενδυτές του εξωτερικού, με την τρίτη ανακεφαλοποίηση, σήμερα με βάση τα οικονομικά στοιχεία καταλαβαίνετε ότι δεν βγαίνει. Και εδώ πρέπει να δούμε τι χρειάζεται να κάνει η χώρα για να μην ξαναγυρίσουμε στα ίδια. Γιατί βλέπετε, δεν είναι μόνο η Ελλάδα, βλέπετε τι συμβαίνει στην Ιταλία. Και στην Ιταλία. Σας θυμίζω ότι τα ομόλογα της δεκαετίας έχουν ξεπεράσει το 2000. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση ούτε μία στο δισεκατομμύριο να βγούμε στις αγορές και αυτά που έλεγαν έλεγε ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Καμένος. Άρα θα θυμίζω ότι το 2014 στη συγκυβέρνηση Πασόκ Νέας Δημοκρατίας ήταν πολύ χαμηλότερα το δεκαετές. Λίγο πριν τις εκλογές πάλι τσίμπησε, γιατί τότε, όπως καταλαβαίνετε, έβλεπαν μια ανατροπή. Αυτό είναι ένα μεγάλο και βασικό πρόβλημα για την ελληνική οικονομία.
Θέλω λίγο να σταθούμε και στο ζήτημα που έχει να κάνει με τα κοινωνικά δεδομένα. Στο μέτωπο ουσιαστικά της οικονομίας και τα όσα βγαίνουν, με μια δική σας επισήμανση και μια ανακοίνωση για το οριστικό τέλος της ευεργετικής διατάξης του νόμου Κατσέλη. Τι σηματοδοτεί αυτό και αν τελικά μιλάμε για μια αλλαγή καθεστώτος από την 1η Ιανουαρίου του 2019. Κοιτάξτε, αυτό είναι που έχει ψηφιστεί πριν 3 χρόνια από την κυβέρνηση Ριζανέλ. Στο τέλος του χρόνου δεν υπάρχει κανένας περιορισμός. Όλα βγαίνουν στο σφυρί. Όλα τα παίρνουν τα κοράκια. Από 0 ως οτιδήποτε. Υπήρχε ένα όριο μέχρι 140.000 ευρώ. Τώρα δεν υπάρχει τίποτα. Εμείς όμως κάναμε μια πρόταση, την οποία δυστυχώς ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε η Νέα Δημοκρατία την βλέπουν. Τώρα την ακούνε όλοι τη λεγόμενη bank. Εμείς δεν θέλουμε τους κακοπληρωτές. Τους λεγόμενους κακοπληρωτές, οι οποίοι έχουν και δεν πληρώνουν, να μην πληρώνουν και να τους καλύψουμε. Θέλουμε αυτούς που έχουν πραγματική ανάγκη, τα μικρά εισοδήματα, να δούμε πώς μπορούμε να δώσουμε τη δυνατότητα να προχωρήσουν. Θέλουμε να δούμε πώς μπορούμε να ωφεληθούν οι επιχειρήσεις και να μην γίνει αδιάρθρωση των ελληνικών επιχειρήσεων και χαθούν όλες μέσα από το τραπεζικό σύστημα. Mm-hmm. Μέσα από αυτή τη διαδικασία έχουν προτείνει μια δέσμη μέτρων με αρχικά την Bad Bank. Χαιρόμαστε που τώρα όλοι μιλάνε για αυτό το ειδικό ταμείο, στο οποίο θα δώσει τη δυνατότητα να έχει ουσιαστική απάντηση στα προβλήματα των νέων επιχειρηματιών, των μικρομεσαίων, των ελληνικών επιχειρήσεων, να μην γίνουν αναδιαρθρώσεις των ελληνικών επιχειρήσεων με τέτοιο τρόπο που δεν θα αφελινιστούν. Άρα, ελπίζω και εύχομαι να γίνει δεκτή η πρότασή μας, να σκύψουν πάνω και η κυβέρνηση, γιατί είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, και η αντιπολίτευση. Πιθανόν θα χρειάζεται να βοηθήσει η πρότασή μας, να έχει κάποια σημεία θα πρέπει να αλλάχθουν, αλλά η πρότασή μας είναι ουσιαστικά η μόνη πρόταση που έχει κατατεθεί εδώ και 5-3 χρόνια και μπορεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα των κόκκινων δανείων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την παρέμβαση. Και εγώ, καλή συνέχεια. Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Δεν υπάρχουν απαντήσεις μέχρι σήμερα στο αλληλευτικό του Μαράθου. Θα δούμε σε λίγο τα δεδομένα όμως που υπάρχουν. Υπάρχουν όμως εξελίξεις που έχουν να κάνουν με το τρένο. Δεν αναφερόμαστε στο ζήτημα της περιφέρειας Πελοποννήσου, αναφερόμαστε σε αυτά που συμβαίνουν στη Δυτική Ελλάδα. Εκεί η περιφέρεια έχει τρέξει μια συγκεκριμένη πρόταση, όπως θα δείτε και εσείς στις δηλώσεις του αντιπεριφερειάρχη, του κ. Γεωργόπουλα, αλλά και στα όσα ήδη έχει δρομολογήσει ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, ο Απόστολος Κατσιφάρας. Εδώ ακόμα έχουμε μείνει στις επισημάνσεις. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ και επανερχόμαστε. Την ώρα που η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος τρέχει τις διαδικασίες προκειμένου να υπάρξει επαναλειτουργία του σιδηροδρόμου στην περιοχή της, την ίδια ώρα στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, εκείνο που ακούμε εδώ και χρόνια είναι εξαγγελίες. Είναι ακριβώς πλέον ότι το σχέδιό μας για την επανεκκίνηση του σιδηροδρόμου της Πελοποννήσου παίρνει σάρκα και οστά. Σε αντίθεση με την Περιφέρεια Πελοποννήσου, η αντίστοιχη της Δυτικής Ελλάδας προχώρησε στην σχετική πρόσκληση προϋπολογισμού 5 εκατομμύρια ευρώ για την υποβολή πρότασης για την αναβάθμιση της γραμμής Κατάκολο Πύργος Αρχαία Ολυμπία, την οποία και υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Απόστολος Κατσιφάρας. Το όλο έργο εντάσσεται στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης χωρικής επένδυσης και έχει στόχο την αναβάθμιση της περιοχής με την λειτουργία της θεματικής τουριστικής σιδηροδρομικής γραμμής. Ένα από τα έργα, και μάλιστα έργο απολύτως συμβολικό αυτής της ολοκληρωμένης χωρικής επένδυσης, είναι το ιστορικό τρένο που συνέδεε παλιότερα το Κατάκολο με τον Πύργο και στη συνέχεια με την Αρχαία Ολυμπία. Αυτό το τρένο που μπορεί να γίνει σημείο αναφοράς και για τον επισκέπτη του Κατακόλου και όχι μόνο, θέλουμε να το αναβαθμίσουμε. Έχουμε λοιπόν επιλέξει ένα προϋπολογισμό μαζί με τον ΟΣΕ. Θα το κάνουμε το έργο που είναι και ο ιδιοκτήτης της γραμμής και ο αυτός που μπορεί να θα είναι και ο operator, δηλαδή ο εκτελεστής και των δρομολογίων. Έχουμε επιλέξει την αναβάθμιση λοιπόν αυτής της γραμμής όσον αφορά και την υποδομή και την επιδομή και τις συνθήκες ασφαλείας αυτού του τρένου προκειμένου να φτάνει σε συντομότερο χρονικό διάστημα και με ασφάλεια στην Αρχαία Ολυμπία και έτσι να μπορεί να είναι ανταγωνιστικό. Σημειώνεται πάντως ότι σε πρόσφατη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, ο Περιφερειάρχης σημείωνε μεταξύ άλλων: «Έχουμε έτοιμο σχέδιο, έτοιμο χρηματοδοτικό εργαλείο και έχουμε αποδείξει την αξιοπιστία και την συνέπειά μας στο στρατηγικό σχεδιασμό της Περιφέρειας Πελοποννήσου», υπενθυμίζοντας ότι πριν μερικά χρόνια είχε διοργανωθεί σε συνεργασία με την Περιφέρεια διεθνές συνέδριο για το λόγο αυτό στο Πολυτεχνείο της Ζυρίχης, τον πιο έγκριτο, όπως σημειώνονταν φορέα, για το θέμα αυτό με την συμμετοχή στελεχών του ΟΣΕ και του Υπουργείου Υποδομών. Και μπορεί το σχέδιο της Περιφέρειας Πελοποννήσου, σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη Πέτρο Τατούλη, να προβλέπει την επαναλειτουργία του σιδηροδρόμου ως τουριστικού. Ωστόσο, φτάσαμε στο 2018
Και ακόμα τρένο στην Πελοπόννησο δεν έχει σφυρίξει. Ναι, το αναζητούμε το τρένο λίγο πολύ. Τουλάχιστον με φόντο τα όσα είχαν επισημανθεί και από την πλευρά της περιφέρειας Πελοποννήσου, πολλά σχέδια. Μαζί μας ο Κώστας Τζούλιας. Καλησπέρα, Κώστα. Καλησπέρα. Είναι μια άλλη μεγάλη υπόθεση όσον αφορά τον σχεδιασμό και που διαδοχικά έχει αναφερθεί και στο παρελθόν με μια σειρά από επισημάνσεις από την κυρία Νικολάκου, από τον κύριο Τατούλη, με διάφορες τέλος πάντων κινήσεις να έχουν γίνει, συναντήσεις, επισκέψεις στο εξωτερικό. Τρένο δεν υπάρχει. Και να σημειώσουμε ότι τρένο δεν υπάρχει και σε αυτήν την αναβαθμισμένη γραμμή για την οποία πληρώθηκαν πολλά εκατομμύρια ευρώ. Πολλά εκατομμύρια και τελικά μετά από 6 μήνες σταμάτησε και η λειτουργία του τρένου στην Πελοπόννησο. Αυτά είναι τα παράδοξα του ελληνικού κράτους ό,τι αφορά την αναβάθμιση της γραμμής. Τώρα από εκεί και πέρα, πράγματι τα τελευταία χρόνια έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές για σχεδιασμούς. Είχαμε ακούσει κάποια εποχή για ΣΔΙΤ που υπήρχε στα Σκαριά για να γίνει. Προσπάθειες, πρωτοβουλίες, ενέργειες, μελέτες προκειμένου να επαναλειτουργήσει το τρένο. Μετά πήγαμε στο θεματικό, το τουριστικό τρένο. Μετά πήγαμε σε προαστιακές γραμμές. Γενικότερα πάρα πολύ κουβέντα, πάρα πολύ συζήτηση, πολλές εξαγγελίες, αρκετές δεσμεύσεις. Μόνο λόγια όμως μέχρι σήμερα. Φτάσαμε στο 2018 και αυτό που ως δεδομένο έχουμε στην περιφέρεια Πελοποννήσου είναι μόνο τα λόγια. Μένει να δούμε πότε όλα αυτά θα γίνουν πράξη, προκειμένου να έχουμε χειροπιαστά πλέον στοιχεία. Ξέρεις και σίγουρα όμως... το λέμε αυτό σε αντιδιαστολή με τα όσα εξελίσσονται σε άλλες περιφέρειες. Γιατί η Δυτική Ελλάδα δεν είναι μια περιφέρεια μακρινή από εμάς. Ουσιαστικά είναι Πελοπόννησος. Και βλέπουμε το πώς εξελίσσονται, το πώς τρέχουν αντίστοιχες ενέργειες στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Κώστα, και στην κατεύθυνση ξεχνάς, αυτή. Και να μην ξεχνάς ότι στη Δυτική Ελλάδα δεν περίμεναν ούτε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, έτσι όπως είχε ακουστεί το μεγαλόπνο σχέδιο για τις συνδυασμένες μεταφορές και όλο αυτό. Ήδη δρομολογούν μία βάση τουριστικής προσέγγισης και με αυτή τη βάση προφανώς θα διαμορφώσουν και τις συνθήκες για τα υπόλοιπα. Το θέμα είναι ότι στην Πελοπόννησο συζητάμε πολλά χρόνια για τα αυτονόητα. Και όταν λέμε αυτονόητα, δεν είναι τα αυτονόητα που σχετίζονται με την ανάπτυξη της περιφέρειας Πελοποννήσου μόνο. Είναι οι δικές τους αυτονόητες προδιαγραφές για το διακύβευμα της Πελοποννήσου. Οι ίδιοι τις έχουν θέσει. Αναφή. Διαχείριση απορριμμάτων, από το 2011 συζητάμε. Έχουμε έργο, αλλά δεν το έχουμε δει. Θες να πάμε για άλλα, για δρόμους, θες να πάμε για αεροδρόμια, να συζητήσουμε για το τρένο. Είναι πράγματα που τα έχουν θέσει και τα θέτουν από το 2011. Σε τέτοιο επίπεδο και μέγεθος έργο το οποίο έγινε και δεν σχετίζεται προφανώς με την περιφέρεια, έχει να κάνει με τον οδικό άξονα που ήταν ο Μωρέας, που ήταν το μεγάλο έργο, που δεν είχε να κάνει ουσιαστικά αποκλειστικά με την περιφέρεια. Το ζήτημα ξέρεις ποιο είναι. Βλέπεις το πώς κινούνται δύο περιφέρειες ουσιαστικά γειτονικές. Δύο περιφέρειες που υπό άλλες συνθήκες σε μια άλλη χώρα θα ήταν μία περιφέρεια. Και βλέπεις τον τρόπο, τη λογική, το ότι εκεί προχωρούν με πολύ πιο γρήγορους ρυθμούς. Δεν σου λέω ότι εκεί τα κάνουν όλα τέλεια, αλλά τουλάχιστον υλοποιούνται όλες αυτές οι δεσμεύσεις και βλέπεις ότι κάτι γίνεται. Και σε αντίθεση σε ένα τομέα τώρα ίδιο, το σιδηρόδρομο, ο οποίος είναι απαξιωμένος, ο οποίος έχει τα πολλά προβλήματα, ο οποίος όμως έχει και συγκεκριμένα χαρακτηριστικά σε επίπεδο Πελοποννήσου, το πώς αξιοποιούνται αυτά τα συγκριτικά πλεονεκτήματα στην Δυτική Ελλάδα, δηλαδή στον Πύργο, στην Αχαΐα, και το πώς δεν αξιοποιούνται σε επίπεδο Πελοποννήσου, δηλαδή της περιφέρειας της δικής μας. Άνω τελείας αυτό, γιατί φαντάζομαι ίσως για το τρένο θα δούμε καμιά ανακοίνωση. Δεν έχουμε δει όμως ανακοίνωση. Μακάρι να προχωρήσει, μακάρι να υλοποιηθεί. Αυτό είναι το ζήτημα. Ότι στην όλη διάσταση της κριτικής, αυτό που επιζητείτε είναι το αποτέλεσμα, η ουσία. Όπως συνέβη και στην υπόθεση του αλευτικού καταφυγίου του Μαράθου. Γιατί εκεί εστιάζαμε, στο να γίνει το έργο. Όλοι και όλοι πρέπει να συγκλίνουν προς την κατεύθυνση του να γίνει το έργο. Δεν υπάρχει καμία διάθεση ή διάσταση άλλη. Μόνο το να γίνει το έργο. Όταν όμως φτάνουμε από τα πανηγύρια στην έλλειψη ουσιαστικά αρκετών προαπαιτούμενων για να γίνει το έργο και θέλουν να παρουσιάσουν μια άλλη εικόνα, καλό είναι να δίνουν και τις απαντήσεις για την εικόνα που θέλουν να παρουσιάσουν και που μέχρι τώρα δεν έχουν δώσει απαντήσεις από την πλευρά της περιφέρειας. Πάμε να δούμε με ποιον τρόπο θα προκληθούν αυτές οι απαντήσεις από άλλα μέρη. Και είναι η έκτακτη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου της Τριφυλίας. Να δούμε τα όσα σημειώνει η επικεφαλής της Ελλάδας με υποψηφία στο Δημοτικό Συμβουλίο, η κυρία Ιωάννα Μαραβελή. Το θέμα για το αλευτικό καταφύγιο του Μαράθου
απασχόλησε το Δημοτικό Συμβούλιο της Τριφυλίας και το Δεκέμβρη του 2017 και το Σεπτέμβρη του 2018. Την τελευταία φορά που ήρθε στο Δημοτικό Συμβούλιο, στις ερωτήσεις σύσσωμης της αντιπολίτευσης για ποιο λόγο επανέρχεται το θέμα, δεν πήραμε πιστικές απαντήσεις. Ουσιαστικά δεν πήραμε καμία απάντηση. Φυσικά το ψηφίσαμε έχοντας τη συνέστηση και την ευθύνη απέναντι στους κατοίκους της περιοχής. Με την αποκάλυψη όμως του εγγράφου από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, θορυβηθήκαμε και έτσι πήραμε την απόφαση οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της Αντιπολίτευσης να κάνουμε αίτηση στο Δήμο ζητώντας την έκτακτη σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου. Καθώς ο κίνδυνος πλέον να χαθεί το έργο και μαζί με αυτό και τα εκατομμύρια της χρηματοδότησης είναι κάτι παραπάνω από υπαρκτός. Έτσι όλες οι παρατάξεις ζητήσαμε το έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο τελικά θα πραγματοποιηθεί όπως ενημερωθήκαμε την Πέμπτη. Αυτό που ήθελα να τονίσω είναι ότι οι ευθύνες για την καθυστέρηση του έργου και για όλο αυτό το μπάχαλο που έχει δημιουργηθεί σαφώς υπάρχουν. Όμως αυτό που προέχει αυτή τη στιγμή είναι να διασωθεί το έργο, να υλοποιηθεί το έργο. Γιατί είναι ένα κρίσιμο έργο για την περιοχή, είναι κρίσιμο για τους κατοίκους, ειδικά της περιοχής της Μαραθώπολης. Το έργο λοιπόν και όχι η απόδοση των ευθυνών μπαίνει πρώτο για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουμε την συνέστηση της ευθύνης που έχουμε απέναντι στο Δήμο που μας έχει εκλέξει, απέναντι στο λαό της Τριφυλίας. Ελπίζω μέχρι την Πέμπτη που θα γίνει τελικά το έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο ο φάκελος να έχει συμπληρωθεί. Να είναι λοιπόν η δική μας αίτηση για έκτακτη σύγκληση, να είναι ένας μοχλός πίεσης ώστε ο φάκελος να συμπληρωθεί, τα έγγραφα που λείπουν με ευθύνη της περιφέρειας να μπουν στο φάκελο, στο αίτημα για την υλοποίηση του έργου και να μην έχουμε κάποιο άλλο πρόβλημα. Αυτό που επίσης όμως ήθελα να τονίσω, γιατί μου έκανε μεγάλη εντύπωση, ήθελα να κάνω ένα μικρό σχόλιο. Τελικά, στο λαό της Τριφυλίας βγήκε σε καλό η ρήξη μεταξύ του κυρίου Μαντά και του κυρίου Τατούλη. Γιατί αν η ρήξη δεν είχε έρθει ανάμεσα στις σχέσεις τους, δεν θα έχει υποθεί ποτέ καμία αλήθεια για τη διαχείριση της περιφέρειας Πελοποννήσου. Οπότε, τουλάχιστον για το λαό της Τριφυλίας, το πρόβλημα μεταξύ των δύο αυτών προσώπων λειτουργήσε θετικά, ώστε ο κύριος Μαντάς να αποδεσμευτεί και να αρχίσει πλέον να λέει αλήθειες. Ακούσαμε λοιπόν τα όσα επισήμανε η κυρία Μαραβελή. Αναζητούνται απαντήσεις. Δεν έχουν δοθεί από την πλευρά της περιφέρειας. Δεν έχουν δοθεί από τον πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου Μεσσηνίας, τον κύριο Ζαχαρία Κανελόπουλο. Προφανώς θα ζητηθούν αυτές οι απαντήσεις για τα όσα έχουν γίνει από τον Δήμαρχο Τριφυλίας, τον κύριο Παναγιώτη Κατσίβελα, που και αυτός δεν έχει μιλήσει. Μακάρι να είναι όλα καλά. Μακάρι να είναι τόσο σίγουροι για την εξέλιξη και την πορεία του συγκεκριμένου έργου και για το λόγο αυτό ίσως να απαξιούν στο να μπουν στη διαδικασία να απαντήσουν για να καθησυχάσουν τον κόσμο της περιοχής εκεί αλλά και γενικότερα όλης της Μεσσηνίας. Αυτό ως ένα σχόλιο πρώτο. Ένα δεύτερο, εμένα μου έκανε φοβερή εντύπωση και νομίζω ότι πρέπει να εστιάσουμε σε αυτό ότι η κυρία Μαραβελή εστίασε στην κρισιμότητα του έργου και είπε μετά οι ευθύνες. Και αυτό νομίζω πρέπει να το δούμε όλοι και στην κατεύθυνση αυτή πρέπει να κινηθούν όλες οι πλευρές. Να γίνει το έργο. Οι ευθύνες όμως προφανώς δείχνουν να υπάρχουν σε περίπτωση που κάτι δεν πάει καλά. Και είπαμε ότι η 25η του μηνός Οκτωβρίου είναι η καταληκτική ημερομηνία και ευελπιστούμε όλοι ο φάκελος να συμπληρωθεί με τα προαπαιτούμενα για να προχωρήσει η αξιολόγηση του συγκεκριμένου έργου. Μένει να δούμε το τι ακριβώς θα γίνει. Σε κάθε περίπτωση, όπως είπες και εσύ, ούτε η περιφέρεια Πελοποννήσου, ούτε ο Δήμος Τριφυλίας, ο κ. Κατσίβελας, ούτε το Λιμενικό Ταμείο Μεσσηνίας, το άλλο συμβαλλόμενο μέρος, ο κ. Ζαχαρίας Κανελόπουλος, έχουν μέχρι στιγμής την ευαισθησία να βγουν, να δώσουν κάποιες απαντήσεις σε όλα αυτά τα ερωτήματα που προφανώς για την ανεπάρκεια ουσιαστικά στελέχωσης ενός φακέλου που θα έπρεπε να πάει με άλλες προδιαγραφές. Υπάρχουν συγκεκριμένα ερωτήματα. Έτσι. Και προφανώς, εντάξει, περιφέρεια θα δούμε πότε και αν θα απαντήσει. Ο κύριος Κατσίβελας, εάν θα πάει στο Δημοτικό Συμβούλιο και ο κύριος Κανελόπουλος, ο Ζαχαρίας, φαντάζομαι ότι θα κληθούν να δώσουν απαντήσεις. Θα έπρεπε
οι ίδιοι να έχουν μπει στη διαδικασία να ζητήσουν έκτακτη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου από την περιοχή εκεί, προκειμένου να πιέσουν στην κατεύθυνση του να ολοκληρωθεί το έργο. Ο φάκελος και όλα τα υπόλοιπα. Όχι μόνο να ολοκληρωθεί, αλλά και τυχόν ευθύνες που πιθανόν υπάρξουν εάν δεν γίνει το έργο. Ωστόσο, βλέπουμε μία σιωπή, βλέπουμε μία απόσταση από το να δοθούν απαντήσεις. Εκτιμώ, θα είμαστε εκεί την Πέμπτη και θα τα δούμε κιόλας, θα το καταγράψουμε, θα τα δούμε από κοντά, ναι. Προκειμένου να δούμε, βρε παιδί μου, τι ακριβώς συμβαίνει, ποια είναι η δική τους άποψη. Μπορεί να κάνουν όλοι οι υπόλοιποι λάθος, εγώ σου λέω ότι μπορεί να κάνει ακόμα και η υπηρεσία λάθος και να έχουν αυτό το δίκιο, αλλά ας βγουν ξεκάθαρα και ας πάρουν θέση και φυσικά ας αναλάβουν και την ευθύνη που θα αναλογεί σε αυτό που θα πούν. Τουλάχιστον να σε ελπίσουμε ότι από το διάστημα της αποκάλυψης του άδειου φακελού από την Παρασκευή έως σήμερα έχουν τρέξει κατά τέτοιο βαθμό ώστε να καλυφθούν μια σειρά από τα προαπαιτούμενα μιας δουζίνας και για να όλοι αυτό γίνει σωστά η αξιολόγηση του φακέλου. Λοιπόν, Κώστα, να σε ευχαριστήσω. Πάμε να συνεχίσουμε εμείς. Στο αστυνομικό ρεπορτάζ, νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το μεγάλο κύκλωμα trafficking που δρούσε σε Αθήνα Μύκονο και είχε εξαπλώσει τη δράση του και στη Μαραθούπολη. Όπως προκύπτει, το κύκλωμα διέθετε συμβολιογράφο αλλά και δικηγόρο για τη σύνευση εικονικών γάμων. Στην Σπύρα συμμετείχε και καρδιολόγος. Μετακόμιση ροζ κυκλωμάτων της Αθήνας σε Μύκονο με στόχο την εκπλήρωση ερωτικών φαντασιώσεων κρίσεων από τη Σαουδική Αραβία και τη Ρωσία, διαπίστωσαν τα στελέχη της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος και εμπορίας ανθρώπων. Αντίστοιχες μεταφορές άτυχων γοριτσιών, θυμάτων κυκλωμάτων σωματεμπορίας έγιναν προς Μαραθώπολη, Βραχάτη και Καρδίτσα. Η Αιλίνα, η Ζανέλ και άλλες 28 κοπέλες έγιναν έρμεως στα χέρια του αρχηγού, Ανδρέα ή Πέτροβιτς. Τις κοπέλες είχε στρατολογήσει η Λάνα από την Ουκρανία, η οποία με το πρόσημα της ισχύουσας νομοθεσίας τους είχε κρατήσει τα ταξιδιωτικά τους έγγραφα και τους είχε επιβάλει υποχρεωτικό χρέος 2.000 ευρώ. Το κύκλωμα διέθετε συμβολιογράφη και δικηγόρο για τη σύνεψη εικονικών γάμων και συμφώνων συμβίωσης, ενώ είχε και καρδιολόγο, ο οποίος έδινε ψεύτικες ιατρικές πιστοποιήσεις προκειμένου να μην ταλαιπωρείται ο αρχηγός στα δικαστήρια διαφόρων πολιών της χώρας. Ο Πέτροβιτς υπέβαλε μηνύσεις σε βάρος των γυναικών που κατάφεραν να διαφύγουν, αναγκάζοντας τις υπόλοιπες να καταθέσουν ως μάρτυρες υπεράσπισης. Ακριβώς χαρακτηριστικά είναι τα όσα αναφέρονται στον ελεύθερο τύπο και το ρεπορτάζ του Παναγιώτη Σπυρόπουλου. Από τα τέλη Σεπτεμβρίου του 2017, ο ιδιοκτήτης τριπτυζάδικου με αμερικανική επωνυμία στη Μύκονο παρέλαβε έναντι αμοιβής από τον αρχηγό άγνωστο αριθμό γυναικών με σκοπό τη σεξουαλική τους εκμετάλλευση και την εκπόρνευσή τους σε πελάτες του καταστήματος. Το ίδιο συνέβη σε παρόμοιο κατάστημα και στο Βραχάτη Κορινθίας, όπου οι γυναίκες υποχρεώνονταν σε ερωτικά ραντεβού σε διπλανά ξενοδοχεία. Κάτι αντίστοιχο και σε δύο στριπτιτζάδικα στη Μαραθώπολη Μεσσηνίας, όπως και στην Καρδίτσα. Κατά τη διάρκεια των αστυνομικών επιχειρήσεων σε Μαραθώπολη και Μύκονο στα μέσα Ιουλίου, όπως περιγράφεται στη δικογραφία, παρότι υπήρχαν ισχυρές ενδείξεις ότι εξακολουθούσαν να απασχολούνται γυναίκες που είχαν διοχετευτεί από την εγκληματική οργάνωση, κατά τον έλεγχο δεν επιβεβαιώθηκαν. Ωστόσο, σχηματίστηκαν δικογραφίες για διευκόλυνση ακολασίας και περί εκδεδομένων προσώπων, οι οποίες διαβιβάστηκαν στις κατατόπους στις αγγελικές αρχές. Αφήνουμε αυτά, πάμε στον χώρο της αγροτικής κατάστασης, εκεί όπου φαίνεται ότι έχουν ανακύψει μια σειρά από ζητήματα, όχι μόνο με βάση τα όσα είχαν καταγραφεί μέχρι το προηγούμενο χρονικό διάστημα, αλλά και μετά το πέρασμα του κυκλώνα Ζορμπά. Ο μεσογειακός κυκλώνας που άφησε τα σημάδια του, όμως από εκείνη τη στιγμή που άρχισε να γίνεται και η αποτύπωση της επόμενης μέρας, που σίγουρα αφήνει ένα αρνητικό πρόσημο για την ελαιοπαραγωγή, βρισκόμαστε στην έναρξη. Υπάρχουν και μια σειρά θέματα που τρέχουν με την διαδικασία των αποζημιώσεων. Στην άκρη της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας, να καλησπερίσω τον επικεφαλής της Πάρταξης Κοινωνίας Εκκίνησης από το Δήμο Πυλιονέστερος, τον κύριο Ηλία Κανάκη. Καλησπέρα, κύριε Κανάκη. Καλησπέρα, κύριε Κανελόπλε, σε εσάς και στο σταθμό σας. Έχει ενδιαφέρον λίγο να δούμε και την δική σας παρέμβαση που γίνεται προς τους κυβερνητικούς βουλευτές αλλά και την περιφέρεια Πελοποννήσου, προκειμένου να τρέξουν άμεσα ενέργειες στήριξης στους ελαιοπαραγωγούς. Καταρχήν, πώς καταγράφεται η όλη κατάσταση που έχει να κάνει με την ελαιοπαραγωγή, αν μιλάμε για σημαντικές ζημιές ή μιλάμε κατά τόπους αυτές οι ζημιές? Οι ζημιές στην περιοχή του Δήμου Πυλιονέστερος, ειδικά της Μαυρολιάς, είναι πάρα πολύ μεγάλη. Είναι στο 50% και πάνω. Η Κοροναίκη είναι γύρω στο 20-30%. Πέρα από αυτό το ζήτημα που έχει να κάνει με την αποτύπωση αυτής της κατάστασης, υπάρχει όμως ένα συγκεκριμένο θέμα το οποίο σημειώνεται και εσείς και στην δική σας επιστολή, που έχει να κάνει με το πώς αναμένεται να εξελιχθεί και με ποιον τρόπο η διαδικασία αποζημιώσεων. Εκεί φαίνεται ότι υπάρχουν κολλήματα. Σήμερα λοιπόν μίλησα με τον κύριο Ηλιόπουλο, το προϊστάμενο του ΕΛΓΑ εδώ στην Μεσσηνία, του ελεκτή του ΕΛΓΑ,
και μου είπε ότι αν η καλλιέργεια της Μαυρολιάς ανά τεμάχιο, αγροτεμάχιο, δεν υπερβαίνει το 35% σαν δέντρα, δεν καλύπτεται. Ναι, αυτό... Και λέω, μα πώς είναι δυνατόν. Όταν παίρνετε μια δήλωση ελαιοκαλλιέργειας ενός παραγωγού, γιατί βάση ελαιοκαλλιέργειας κάνει, ναι, και του ζητάνε βάση ελαιοκαλλιέργειας να πληρώσει το σύλλον των ελαιοδέντρων. Από την άλλη όμως μπορεί να μην καλύψει, γιατί δεν είναι το 35% τα δέντρα σε κάθε αγροτεμάχιο. Όταν ο παραγωγός κάνει τη δήλωση ελαιοκαλλιέργειας, δεν δηλώνει μαυρολιές ή κορονέγγες, δηλώνει ελοποιήσιμες ελιές ή μη ελοποιήσιμες. Αυτό πού το βρήκαν? Και αν τέλος πάντων υπάρχει αυτός ο νόμος στο ΕΛΓΑΡ, το νόμο αυτό, νομοθέτημα αυτό ή το ΦΕΚ αυτό, άνθρωποι το φτιάξαν και άλλοι το πάρουν πίσω. Θα σας πω γιατί. Μιλάμε στο Δήμο Πύλων Έστωρος, η Μαυρολιά είναι γύρω στα 400-500.000 ελαιόδεντρα. Από αυτά τα 500.000 ελαιόδεντρα θα καλυφθούν γύρω στις 100.000. Οι 400.000 θα μείνουν ακάλυπτοι. Οι 400.000 ελαιόδεντρα από 10 κιλά το δέντρο που έχει χαθεί περίπου, 7 κιλά το δέντρο, καταλαβαίνετε ότι χάνονται από την τοπική κοινωνία 3 εκατομμύρια ευρώ. 2 με 3 εκατομμύρια είναι ζημιά. Να, μια πολύ μεγάλη ζημιά όπως και να το κάνουμε. Να. Μετά, η παραγωγή. Εγώ ξέρω από το γιο μου. Ο γιος μου δεν μιλάω για το γιο μου προς Θεού. Δεν κάνει ούτε έτοιμα στον ΕΛΓΑ, γιατί είχε κάνει ψυχομιλία της Μαυρολιάς. Αλλά ο γιος μου πληρώνει 2.600 ευρώ το χρόνο στον ΕΛΓΑ. Ποιος ο λόγος να πληρώνει αυτά τα χρήματα, ρε παιδιά? Από τη στιγμή που δημιουργούνται τέτοια ζητήματα, κάλυψες. Ναι, μα δεν τους καλύψεις στην ουσία. Είναι στον αέρα όλοι. Και ζητάνε να κάνουν την αίτηση να βάλουν όλα τα ελαιόδεντρα και τα κοροναϊκά μέσα που δεν τα αποζημιώνει, που λένε ότι ζημιά δεν τα αποζημιώνουμε, να πληρώσουν τα 100 ευρώ και να τους πετάξει και έξω τη δήλωση ότι δεν καλύπτει το 35% των ελαιοδέντρων. Μα ποιος το έκανε αυτό το νομοθέτημα? Και αν υπάρχει, που δεν νομίζω να υπάρχει κάτι τέτοιο, γιατί η δήλωση ελαιοκαλλιέργειας δεν λέει αυτά τα πράγματα. Και αν υπάρχει, άνθρωποι το φτιάξανε, άνθρωποι πρέπει να το ξαναφτιάξουν, να το διορθώσουν. Δεν το έφτιαξε ο Θεός. Αυτό είναι γεγονός. Γι' αυτό πρέπει να γίνει κάτι γρήγορα, να το πούμε έτσι. Κάτι γρήγορα, και γι' αυτό έστειλα επιστολή στους κυβερνητικούς βουλευτές και στον Περιφερειάρχη. Και χθες είδαμε τον κύριο Καντρούκαλο και το είπαμε, για να τρέξουν να γίνει κάτι γρήγορα και άμεσα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Κρατάμε αυτή την αγωνία και την αγανάκτηση και των παραγωγών, γιατί θα μιλάμε πλέον για εκτεταμένες ζημιές που δεν είναι δυνατόν να ανταπεξέλθουν οι ίδιοι οι ελαιοπαραγωγοί σε μια κρίσιμη για αυτούς περίοδο. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και καλή εγώ καλή. Πάμε λίγο να δούμε κάτι διαφορετικό τώρα. Εικόνες απαράδεκτες στο 4ο νηπιαγωγείο της Καλαμάτας που συνεχίζει 9 χρόνια μετά να στεγάζεται σε λιόμενο. Το ζήτημα δεν είναι μόνο αυτό, δηλαδή εκείνο της στέγης, αλλά και τα λειτουργικά. Παραμένουν πολλά και κάνουν τη φιλοξενία των νηπίων πολύ δύσκολη, όπως οι ίδιοι γονείς καταγγέλνουν. Να σημειωθεί ότι τα προβλήματα έχουν επισημανθεί εδώ και καιρό, αλλά δεν έχει υπάρξει έστω κάποια απάντηση. Στην αναπτυσσόμενη πόλη της Καλαμάτας, που θέλει να υπερηφανεύεται για τις υποδομές της, τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την σχολική κατάσταση είναι σε ορισμένες περιπτώσεις σοβαρά. Χαρακτηριστική εικόνα που επικρατεί στο 4ο νηπιαγωγείο. Το νηπιαγωγείο βρίσκεται εδώ από το 2008 ή 2009. Υποτίθεται για λίγο καιρό, για ένα χρόνο, για ένα έτος. Τώρα είναι 9 ολόκληρα χρόνια. Η κατάσταση είναι μόνιμη, όπως βλέπετε. Είναι κοντέινερ. Τα προβλήματα είναι τραγικά. Πρώτα για την ασφάλεια των παιδιών. Δεν είναι μόνο ότι πριν από 9 χρόνια και μετά από ρεπορτάζ ουσιαστικά βρέθηκε χώρος στέγασης για το 4ο νηπιαγωγείο της Καλαμάτας με μια λύση προσωρινή. Δηλαδή, με λιόμενα, δεν είναι ότι η λύση αυτή εφαρμόστηκε στη λειτουργία ενός άλλου σχολείου του 6ου Δημοτικού της Καλαμάτας, είναι ότι ακόμα και η υφιστάμενη κατάσταση στον χώρο λειτουργίας της συγκεκριμένης προσχολικής δομής είναι απαράδεκτη. Α, μην μπούμε τώρα και για τα υπόλοιπα. Ότι δεν υπάρχει αλεξικέρευνο, δεν υπάρχει σκέπαστρο, υπάρχει παντού τσιμέντο, δεν υπάρχει νερό. Οι υδροροές είναι χαλασμένες, τρέχουν νερά μέσα στην αίθουσα. Έτσι. Και ας μην μιλήσουμε και για τα τετραγωνικά της αίθουσας. Έτσι, τα 8 και 15 παιδιά είναι, χωρίζεται σε ολοήμερο και σε μη ολοήμερο. Βλέπουμε κι εμείς ότι η κατάσταση είναι πολύ τραγική. Είμαστε απελπισμένοι. Σκεφτόμαστε όταν θα βρέξει τι θα γίνει, θα κρατήσουμε σπίτι τα παιδιά. Δηλαδή είναι πραγματικά προβλήματα. Τα μικρά παιδιά είναι αναγκασμένα να στεγάζονται σε λιόμενα που μπάζουν. Είναι αναγκασμένα
να είναι εκτεθειμένα στις καιρικές συνθήκες. Στέγαστρο δεν υπάρχει. Και για να πάνε τουαλέτα, χρειάζεται να μετακινηθούν από το ένα λιόμενο στο άλλο. Τα βασικά της προστασίας τους τηρούνται υπό προϋποθέσεις. Δεν υπάρχει το πιο βασικότερο που είναι και μέσα στο σχέδιο των νηπιαγωγείων, στο πρότυπο σχεδιασμός, πρέπει να υπάρχει οπωσδήποτε μέσα σε κάθε αίθουσα τουαλέτες. Όπως βλέπετε οι τουαλέτες είναι έξω, πράγμα το οποίο τα παιδιά 4 ετών βγαίνουν μόνα τους, δεν συζητάμε για τέτοιο καιρό, μιλάμε για βροχή, για όλα, μόνα τους, ασυνόδευτα εννοείται βέβαια, και πρέπει να πάνε έξω τουαλέτα. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με τη θέρμανση. Τα κλιματιστικά έχουν να συντηρηθούν από την ημέρα εγκατάστασής τους. Δηλαδή και αυτά είναι γύρω στα 10 χρόνια περίπου που έχουν να συντηρηθούν. Είναι δε χαρακτηριστικό πως πίσω από τους χώρους του νηπιαγωγείου βρίσκεται μια ολόκληρη ακαθάριστη περιοχή. Τα χορτάρια που βλέπετε εδώ, τα οποία δεν ξέρω καν πώς να τα χαρακτηρίσω, είναι αδιανόητο να μην υπάρχει κάποιος που να μπορεί να τα κόψει, να τα καθαρίσει. Φίδια, ποντίκια, είναι απελπιστική κατάσταση. Την κολόνα της ΔΕΗ εδώ, που είναι ο φωτισμός, ο οποίος έχει μέσα στην αυλή. Το βλέπετε τι έχει δημιουργηθεί, έτσι ώστε να μην βαρέσουν τα παιδιά τους στο κεφάλι τους. Ιδιαίτερη συγκίνηση ωστόσο στις αρμόδιες αρχές δεν φαίνεται να υπάρχει. Τα προβλήματα έχουν επισημανθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό από τους γονείς. Έχουν γίνει μάλιστα και διαδοχικά έγγραφα. Κάθε χρόνο με επίσημα έγγραφα που στέλνονται στους αρμόδιους φορείς. Και η απάντηση δεν έχει σταλθεί ποτέ, έτσι. Πράγμα το οποίο από μόνο του είναι ακραίο. Μπροστά σε αυτήν την απαράδεκτη κατάσταση, δεν θα πρέπει επιτέλους να υπάρξει μια παρέμβαση? Το ερωτηματικό παραμένει και μένει να δούμε και τις επόμενες μέρες αν θα υπάρξει κάποια απάντηση από την πλευρά του Δήμου Καλαμάτας αυτή τη φορά. Πάμε λίγο όμως απαντήσεις που έρχονται για μια άλλη υπόθεση που έχει να κάνει με τον κύριο Ρουμελιώτη και τις εξελίξεις γύρω από την κυνηγητική ομοσπονδία Πελοποννήσου. Μαζί μας να καλησπερίσουμε την δημοσιογράφο και την συνάδελφο από το ορθολογικά.gr, την κυρία Γιούλη Παπαδοπούλου. Καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα. Είναι ένα θέμα το οποίο το έχετε ανακαινήσει και το αναζητάτε εδώ και αρκετό καιρό, για το τι συμβαίνει ουσιαστικά με τις καταστάσεις γύρω από τους κυνηγούς και την όλη διαχείριση. Και έχουμε μία εξέλιξη που έχει να κάνει με την καθαίρεση του κυρίου Ρουμελιώτη, ο οποίος είναι και αντιπεριφερειάρχης Πελοποννήσου. Δεύτερη φορά. Δεύτερη φορά. Από την Τρίτη Κυνηγητική Ομοσπονδία. Πώς έχει ακριβώς η εξέλιξη? Ναι. Σήμερα αναρτήθηκε στο Διάβια η καθαίρεση του κυρίου Ρουμελιώτη, που μετήχε στο εκλεγμένο από τον Ιούνιο Διοικητικό Συμβούλιο της ΓΑΜΑ Κυνηγητικής Ομοσπονδίας. Ο ίδιος είχε καθαιρεθεί πάλι με τον ίδιο τρόπο τον Ιανουάριο του 2018, μετά από πορίσματα οικονομικών ελέγχων που είχαν γίνει από εντεταλμένους υπαλλήλους, οικονομικούς υπαλλήλους της αποκεντρωμένης περιφέρειας, και είχε αποδειχθεί ότι το ΔΣ στο οποίο μετήχε είχε ατασταλίες οικονομικές οι οποίες έπρεπε να ελεγχθούν εισαγγελικά. Καθαιρέθηκαν τον Ιανουάριο, μπήκε διοικούς επιτροπή στη ΓΑΜΑ Κυνηγητική Ομοσπονδία. Τον Απρίλιο άρχισαν φασαρίες για να επισπευθούν οι εκλογές. Το Μάιο έγινε μια γενική συνέλευση, αρχές Ιουνίου έγιναν οι εκλογές. Και παρόλο που υπήρχε απόφαση του αποκεντρωμένου δασάρχη, αποκεντρωμένου εντεταλμένου υπαλλήλου της Διεύθυνσης Δασών, στην αποκεντρωμένη περιφέρεια Πελοποννήσου, Δυτικής Τερέας και Ιωνίων, να μην μετέχουν ο κ. Ρουμελιώτης και ο κ. Χρυστοφόρου στις εκλογές. Νομίζω και δύο άλλα άτομα, αν θυμάμαι καλά, διότι υπήρχαν εις βάρος τους εισαγγελικές πορίσματα τα οποία είχαν σταθεί για εισαγγελική έρευνα, καθώς και πορίσματα σε εκκρεμότητα από το 2015 και σήμερα. Αυτοί με έναν περίεργο και παράδοξο τρόπο, για να μην τις χαρακτηρίσουμε αλλιώς, μετήχαν στις εκλογές με αυθαιρεσία, εξελέγησαν και απεγκάλυψαν και το νέο ΔΣ. Παρότι έγιναν ενστάσεις τότε, ναι, και παρότι έγιναν και ασφαλιστικά μέτρα στην Πάτρα, οι αποφάσεις ήταν ήξης αφήξης των προέδρων των δικαστηρίων, της προέδρου του πρωτοδικείου πατρών, και έτσι παρέμεναν στις θέσεις του μέχρι που σήμερα αναρτήθηκε στο Διάβια πάλι από τον κύριο Μπακουλόπουλο, τον υπεύθυνο της Διεύθυνσης Δασών της Αποκεντρωμένης, καθαίρεση για τους ίδιους λόγους που είχαν καθαιρεθεί και τον Ιούνιο. Μάλιστα. Είναι η δεύτερη δηλαδή. Ο κ. Ρουμελιώτης μετράει τρεις καθαιρέσεις. Τρεις. Τον Ιανουάριο και σήμερα την καθαίρεσή του από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΓΑΜΑ Κυνηγητικής Ομοσπονδίας, και τον Ιούνιο, 1η Ιουνίου, την καθαίρεσή του από το πρόεδρο του ΔΣ μαζί με όλο το Συμβούλιο του Κυνηγητικού Συλλόγου Τρίπολης. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, γύρει πάρα πολλά ερωτήματα.
διότι ο κύριος Ζουμελιώτης, όταν είχα πρωτογράψει εγώ το Σεπτέμβριο του 2017 το πρώτο άρθρο για το τι γίνεται στο κυνηγητικό, γιατί δεν έχουμε και άλλα τοπικά θέματα πιο τρανά, με άδειες που πληρώνονται τα παράβολά τους στο κυνηγητικό και δεν γίνονται ποτέ άδειες και εξαφανίζονται τα λεφτά και ακόμα δεν έχει γίνει σαν κυνηγητική έρευνα. Παρόλα αυτά έβγαινε και δήλωνε ότι είναι καθαρός ουρανός, ότι δεν φοβάται τίποτα κτλ. Μετράει λοιπόν τρεις καθαιρέσεις, δύο στην αποκεντρωμένη και μία στο τοπικό σύλλογο της Τρίπολης. Αυτό θα πρέπει να γίνει ευλόγως και δυνατό ερώτημα προς τον Περιφερειάρχη από όλη την αντιπολίτευση. Δεδομένου ότι έχει ήδη γίνει από τον κύριο Πατσαρίνο σε πρώτη φάση, όπου πήρε την απάντηση ότι δεν έχει τελεστεί δικήσει τίποτα από τη λαλίστα την κυρία Νικολάκου και ότι άρα αυτοί στηρίζουν τα μέλη τους και τους συμβούλους τους. Εδώ όμως έχουμε ένα θέμα το οποίο είναι επαναλαμβανόμενο. Δεν είναι μια πράξη που διέλαθε της προσοχής κάποιου διοικητικού υπαλλήλου ή ελεγκτικού μηχανισμού και η αποκεντρωμένη περιφέρεια είναι η εποπτεύουσα αρχή των ομοσπονδιών όπως και τα δασαρχεία των κυνηγετικών συλλόγων. Δημόσιοι φορείς που εποπτεύουν τους κυνηγετικούς συλλόγους και κυνηγετικές οργανώσεις. Εδώ λοιπόν έχουμε την αποκεντρωμένη να τον καθαρεί δύο φορές και τον δασάρχη Τρίπος να τον καθαρεί μία. Τι πρέπει να γίνει λοιπόν, είναι αυτός ο άνθρωπος αξιόπιστος, τουλάχιστον μέχρι να διαδραστεί η υπόθεση, να εκπροσωπεί την περιφέρεια, να εκπροσωπεί τόσους πολλούς πέντε νομούς και να είναι και αντιπεριφερειάρχης, είναι ένα θέμα ηθικό πάντα. Έτσι, γιατί νομικά δεν υφίσταται ακόμα κάτι. Λοιπόν, παντός έχει το θέμα αρκετές διαστάσεις, θα τις δούμε και στην συνέχεια. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, Γιούλη, για την προσέγγιση. Πάμε εμείς τώρα να δούμε κάτι διαφορετικό. Πολλά αναμένουν οι πολίτες ως ανακούφιση από τη διαδικασία των επιδομάτων στο επίκεντρο ή όλη η κατάσταση που έχει να κάνει με το επίδομα νοικίου. Το χρονοδιάγραμμα έναρξης του επιδόματος ενοικίου έχει οριστεί για την 1η Γενάρη 2019, ενώ πρόκειται να διατεθούν 600 εκατομμύρια ευρώ για την κάλυψη ποσού ύψους 70 έως 210 ευρώ σε οικογένειες με εισόδημα έως 24.000 ευρώ. Το επίδομα ενοικίου θα ξεκινήσει από 1η 2019. Θα διατεθούν 600 εκατομμύρια ευρώ για την κάλυψη ποσού 70 έως 210 ευρώ σε οικογένειες με τίσο εισόδημα έως 24.000 ευρώ. Δικαίωμα ένταξη στο πρόγραμμα έχουν τα νοικοκυριά που διαμένουν σε μισθωμένη κατοικία ή επιβαρύνονται με το κόστος εξυπηρέτησης στεγαστικού δανείου. Το συνολικό εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 8.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαξιωνόμενο κατά 400 ευρώ για κάθε μέλος του νοικοκυριού. Το συνολικό εισόδημα του νοικοκυριού, όπως υπολογίζεται για τους σκοπούς της ένταξης στο πρόγραμμα, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 8.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό στην μονογονεϊκή οικογένεια, καθώς και σε νοικοκυριό με απροστάτευτα-προστάτευτα τέκνο ή τέκνα για το πρώτο ανήλικο μέλος του νοικοκυριού, ορίζεται προς αύξηση 8.000 ευρώ. Το συνολικό εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 24.000 ευρώ ετησίως, ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού, ενώ και οι καταθέσεις, αν υπάρχουν, δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα παρακάτω όρια. Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού δεν μπορεί να υπερβαίνει το σύνολο της στο ποσό των 120.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προς αυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως του ποσού των 180.000 ευρώ. Οι δικαιούχοι αναμένεται να ενταχθούν στη ρύθμιση μέσω ηλεκτρονικών δηλώσεων που θα προκύπτουν με συμψηφισμό των στοιχείων Taxisnet. Βροχή τα πρόστιμα για 38 παραβάσεις στη διάθεση επιτραπέζιου τυποποιημένου ελαιολάδου, όπως αυτά διαπιστώθηκαν από τους ελεγκτές των κλιμακίων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή. Τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν στους παραβάτες ανέλθαν στο ποσό των 19.000 ευρώ. 38 παραβάσεις σχετικά με τη διάθεση επιτραπέζιου τυποποιημένου ελαιολάδου σε καταστήματα μαζικής εστίασης διαπιστώθηκαν στο πλαίσιο 2.127 ελέγχων που διενήργησαν τα κλιμάκια ελεγκτών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν στους παραβάτες ανέλθαν στο ποσό των 19.000 ευρώ. Οι έλεγχοι αφορούσαν επίσης και την κατοχή και χρήση του συστήματος POS. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι και επιβλήθηκαν συνολικά πρόστιμα ύψους 208.500 ευρώ σε επιχειρήσεις που αφορούν τους εξής κλάδους: εστίαση αναψυχή 631, εμπορικές επιχειρήσεις 1025, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών όπως συνεργεία, κομμωτήρια, σχολές οδηγών, γυμναστήρια και άλλες 249, αρτοπία, ζαχαροπλαστεία 144 και παντοπολία 78. Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή επισημαίνει ότι οι υπεύθυνοι των καταστημάτων μαζικής εστίασης οφείλουν ήδη από την δημοσίευση της σχετικής εμπορικής απόφασης να εξασφαλίζουν και την πληροφόρηση ατόμων με αναπηρία επί του τηρούμενου καταλόγου.
Πάμε εμείς σε αυτοδιοικητικά ζητήματα. Σε υψηλούς τόνους εξελίχθηκε μια ακόμα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Μεσίνης με το θέμα της αγροτικής οδοποίησης να είναι στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης. Στις βολές από την αντιπολίτευση, απάντηση έδωσε ο Δήμαρχος Γιώργος Τσόνης. Το ζήτημα της αγροτικής οδοποίησης απασχόλησε για μία ακόμα φορά το Δημοτικό Συμβούλιο Μεσίνης με ερωτήματα να τίθενται από την αντιπολίτευση και απαντήσεις να δίδονται από την πλευρά του Δημάρχου. Η αγροτική οδοποίηση εν ώψη και της ελαιοκομικής περίοδου είναι πρόβλημα. Πρέπει λοιπόν σε αυτό το τομέα να μας εξηγήσετε τι γίνεται. Σας πληροφορώ ότι η αγροτική οδοποιία είναι πάρα πολύ πίσω σε πάρα πολλά χρόνια. Από πού να ξεκινήσω, Αρσινόη, Αρχαία Μεσίνη, Ελληνοκλησιά, Πολύροχος, που είναι και εδώ ο πρόεδρος, στο Παγιπέρι που είπατε θα καλέσετε τον πρόεδρο του Παγιπερίου σήμερα να είναι εδώ πέρα, ώστε να μας πει αν εγώ είχα δίκιο ή άδικο, και αν ο κύριος Δήμαρχος δεν ήταν στη σφαίρα της αλήθειας ότι όταν έλεγε ότι το 95% της αγροτικής οδοποίησης στο συγκεκριμένο χωριό έχει ελοποιηθεί. Θέλω να εντοπίσω το πρόβλημα από αυτή τη στιγμή. Η αγροτική οδοποίηση είναι σε κακά χάλια. Ενάμιση χρόνια πούμε την επιτυχία την αγροτική οδοποίηση. Λοιπόν, η οποία αγροτική οδοποίηση. Εγώ κύριε συνάδελφοι πιστεύω ότι ο κ. Αθανασόπουλος ασχολείται με την αγροτική οδοποίηση γιατί δεν μπορεί να φανταστεί και να βάλει στο μυαλό του το μέγεθος του έργου που κάνουμε. Δεν το έχετε κατανοήσει ακόμα. Δεν έχετε κατανοήσει αυτή τη στιγμή που τα μηχανήματα του Δήμου λόγω έλλειψη χειριστών είναι όλα παρκαρισμένα. Είναι όλα παρκαρισμένα για να υπάρχει προσωπικό. Πώς καταφέρνει αυτή η δημοτική αρχή και έχει 4 κρέατερ να δουλεύουν συνεχόμενα. Πώς έχει μηχανήματα της ΣΥΜΠΗΕ, Ελπιστριοκόρα, ελπίστειες μεγάλες, καταστροφές. Πού είσαι στις καταστροφές? Στο Ζορμπά. Είπατε, δεν είπατε το κανένα. Αλλά μην ξεχνάτε αυτό που σας είπα. Πώς γίνεται αυτός ο Δήμος να λειτουργεί με όλα τα δικά του μηχανήματα παρκαρισμένα? Πώς? Το ερώτημα είναι σε όλους σας. Για να λειτουργήσουν τα μηχανήματα και οι εργολάβοι, κύριε Αθανασόπουλε και κύριε Δαβίλα, κάποιος έπρεπε να φέρει χρήματα στον Δήμο. Και αυτό είναι το φαινόμενο. Δεν το είπατε ποτέ όμως. Πέστε το τώρα. Πώς δουλεύουν αυτά τα μηχανήματα? Αγνοείτε ή ξεχνάτε τελείως τα 190, τα 150, τα 100, τα 200, τα 60, πού τα ξεχνάτε όλα? Αλλαγή σεζόν και κίνηση στα καθαριστήρια της Καλαμάτας καταγράφεται αυξημένη. Οι επαγγελματίες του κλάδου προσφέρουν υψηλού επίπεδο υπηρεσίες σε σταθερές τιμές όλα τα τελευταία χρόνια με τα νοικοκυριά να τους εμπιστεύονται. Αυξημένη καταγραφείται η κίνηση την περίοδο αυτή στα καθαριστήρια της Καλαμάτας. Η αλλαγή της σεζόν αλλά και ο ερχόμος των φοιτητών είναι δύο σημεία τα οποία τονώνουν την κίνηση αυτή. Αυτή η περίοδος είναι για μας μια πολύ καλή περίοδος στα καθαριστήρια. Υπάρχει η αλλαγή της σεζόν, υπάρχουν φοιτητές καινούργιοι που έρχονται, φέρνουν ρούχα, έχουμε και πλυντήρια και σιδερωτήρια που δουλεύουμε έτσι και βέβαια κουβέρτες, παπλώματα, οι κουρτίνες που καθαρίζουν οι νοικοκυρές, τα καλύματα από τα έπειτα που καθόμαστε, είναι μια γενικά μια καλή περίοδο για τα καθαριστήρια. Ο κλάδος των καθαριστήριων πάντως τα τελευταία χρόνια πέρασε την δική του κρίση, μιας και διαμορφώθηκε μια νέα κατάσταση λόγω των οικονομικών συνθήκων της χώρας. Πιστεύω ότι είναι μια μέση κατάσταση. Δηλαδή, για κάποιους ναι, μπορεί και να είναι, αλλά πιστεύω ότι όμως ότι φέρνοντας τα ρούχα στο καθαριστήριο θα τα διατηρήσουμε σε καλύτερη κατάσταση. Οπότε εξοικονομούμε χρήματα έτσι. Δευθύρονται. Η αλήθεια αυτή είναι. Και πολλές φορές και τα παπλώματα για αυτά που στα πλυντήρια μας τα βάζουμε και έχουν και με τα πλυντήρια τα προβλήματα γιατί δεν αντέχουν την πίεση και χαλάνε και το πληρώνουμε εκεί πέρα, το πληρώνουμε στο μάστορα. Εκείνο ωστόσο που σημειώνεται είναι ότι στην Καλαμάτα τα καθαριστήρια έχουν διατηρήσει χαμηλά τις τιμές τους προκειμένου όλοι να μπορούν να εξυπηρετηθούν από αυτά. Πιστεύω ότι στην Καλαμάτα τα καθαριστήρια οι τιμές τους είναι πάρα πολύ καλές. Είναι μια μέση οικογένεια. Είναι πάρα πολύ καλά. Μπορεί να ανταπεξέλθει σε ένα τέτοιο έξοδο. Δεν είναι πολύ τέλεια. Εδώ για εδώ. Τέλος, σημειώνεται ότι οι επαγγελματίες του χώρου έχουν συστήσει τον δικό τους σύλλογο προκειμένου να ενημερώνονται διαρκώς με στόχο να παρέχουν τις καλύτερες υπηρεσίες στους πελάτες τους. Υπάρχει σύλλογος καθαριστηρίων με έδρα την Καλαμάτα, είναι για όλη την Πελοπόννησο. Προσπαθούμε να οργανωθούμε να κάνουμε κάνοντας και εμείς σεμινάρια για να κάνουμε καλύτερα τη δουλειά μας. Σε καινούργια προϊόντα που βγαίνουν, σε καινούργιες υπηρεσίες και προσπαθούμε όσο καλύτερα για το καλύτερο για την παροχή υπηρεσιών που κάνουμε. Να ανταπεξέλθει σε αυτό που πληρώνει ο πελάτης. Κοντά στο Σύλλογο Φίλων Παιδιών με Καρκίνο Ελπίδα βρίσκεται το Σωματείο Εργαζομένων της Motor Oil. Στο πλαίσιο αυτό και ενημερωτική εκδήλωση που έγινε σε εγκαταστάσεις της Motor Oil.
ενημερωτική εκδήλωση από επιστημονικό κλιμάκιο του Συλλόγου Ελπίδα σε σχέση με την Τράπεζα Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνελεύσεων της Motor Oil από το Σωματείο Εργαζομένων στην εταιρεία Οι Άγιοι Θεόδωροι. Θα σας κάνουν μια ενημέρωση άνθρωποι αυτοί και εν συνεχεία θα όποιοι θέλουν να δώσουν DNA, σωστό το λέω, ναι, και να υπογράψουν μία αίτηση για δότες. Να μην ξεχνάμε ότι εάν τυχόν είμαστε δότες, θα σώσουν μια ζωή και ειδικώς μια ζωή ενός μικρού ανθρώπου, παιδιού. Έχουμε και τα νέα φιντάνια εδώ, τα οποία νέα φιντάνια είναι και πιο νεαρά, με αποτέλεσμα να έχουν περισσότερες δυνατότητες και θα είμαι πολύ ευχαριστημένος εάν έχουμε έναν αριθμό μεγάλο ανθρώπων που θέλουν να γίνουν δότες. Ελπίζω να μας πούν δύο πράγματα σχετικά με το εθελοντισμό πάνω στον Μυελό των Οστών. Πιστεύουμε ότι κάνουμε αυτή την κίνηση από πλευρά timing στο ιδανικό, γιατί αυτή τη στιγμή η Motorola έχει γύρω στους 40 χρονών με 44 μέσο όρο ηλικία εργαζομένων. Οπότε, εργαζομένη της, οπότε μια και το όριο για να γίνει εθελοντής είναι μέχρι τα 45, πιστεύουμε είναι ιδανικό η στιγμή για να κάνουμε σωστή δουλειά που λέμε. Έχουμε γύρω στους 80 εθελοντές μέχρι στιγμής, είναι ένα ικανοποιητικό νούμερο, αλλά θέλουμε, ευελπιστούμε και θέλουμε να το μεγαλώσουμε αυτό το νούμερο. Και σε αυτή μας την προσπάθεια μας βοήθησε μέσω του Συλλόγου η κυρία Μαριάννα Βαδινογιάννη, η οποία όλοι γνωρίζουμε το έργο που έχει κάνει και συνεχίζει να κάνει μέσα από το Σύλλογο Ελπίδα. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό βελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Best. Από όλους όσους και συνεργάστηκαν για την ενημέρωσή σας, καλή σας νύχτα.